Για το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κέρκυρα με τα απορρίμματα να βρίσκονται σε κάθε μεριά του νησιού, μίλησε στο ΣΤΑΡ το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας Κώστας Παυλίδης. Νομίζω ότι το γεγονός ότι 3Κ δεν έχει ολοκληρωθεί και κατά τη γνώμη μου αδικαιολογήτως δεν έχει ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ, στερεί πόρους ανθρώπινους από την αποκομιδή των απορριμμάτων. Το κυρίαρχο πρόβλημα σήμερα που ζούμε στο νησί είναι η αδυναμία αποκομιδής των απορριμμάτων, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλήρως όλο το οργανόγραμμα του τομέα καθαριότητας εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα αυτό θα λυθεί. Εν ευθέτω χρόνο προφανώς το ΑΣΕΠ θα δώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης για το προσωπικό, άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα προσωπικού, θα έχουμε πρόβλημα τελικού αποδέκτη. Υπήρξε μια διευθυντική συνάντηση που έγινε στο Μαξίμου με τον κύριο Φραμπουράρη, τον κύριο Χαρίτση και τον κύριο Φάμελο, παρουσία δημάρχου, περιφερειάρχη και των συνεργατών τους, όπου φτιάχτηκε ένας οδικός χάρτης για την αξιοποίηση στο τεμπλόνι των γύρω οικοπαίδων και των αδελφάτων, του οικοπαίδου των αδελφάτων, ώστε να υπάρξουν ενδιάμεσα στάδια διαχείρισης με δεύτερο δηματοποιητή, ο οποίος έχει έρθει, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να βγάλουμε τη σεζόν χωρίς πρόβλημα. Νομίζω ότι αν υλοποιηθούν αυτές οι μελέτες που χρειάζεται να γίνουν για να αξιοποιηθούν όλος ο περιβάλλοντας χώρος με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις φυσικά, θα μπορέσουμε να ερεμήσουμε το καλοκαίρι και να μην δούμε τέτοιες καταστάσεις που οφείλονται κυρίως στην αδυναμία του υλικού αποδέχτη. Νομίζω όμως ότι αυτό απαιτεί πριν απ' όλα μια υποστήριξη σε ανθρώπινο δυναμικό, επιστημονικό και διοικητικό του ΣΥΔΙΣΑ, του Συνδέσμου Καθαριότητας, ο οποίος τώρα προσπαθεί να βγάλει αυτές τις υποχρεώσεις με έναν μηχανολόγο, συγγνώμη, και ένα-δύο διοικητικούς. Δεν βγαίνει έτσι από την ιστορία. Έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός τοπικού σχεδίου δράσης, το οποίο απαιτεί μια ενίσχυση σε επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Οφείλει λοιπόν ο Δήμος να ενισχύσει τον ΣΥΔΙΣΑ με αυτό το προσωπικό, ώστε να μπορέσει να βγάλει εις πέρας όλες αυτές τις αδειοδοτήσεις και τις μελέτες που χρειάζεται για να αξιοποιηθούν όλος ο περιβάλλοντας χώρος από το εμπλόνι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει και οι νέοι Δήμοι να δουν σοβαρά την αξιοποίηση πλέον των νέων Δήμων ως φορείς οι οποίοι μπορούν να υλοποιήσουν τοπικά σχέδια καθαριότητας, δηλαδή ενισχύοντας την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Και δεύτερον, να υπάρξουν τέτοιες διερευνήσεις δυνατοτήτων σε όλο το νησί, και στο Βορρά και στην Νότο και στην πόλη, ώστε να μην είμαστε όλοι δέσμοι του αδιεξόδου που λέγεται τεμπλόνι σε αυτή τη φάση. Μέχρι τουλάχιστον την ολοκληρωμένη διαχείριση που λέγεται εργοστάσιο στο τεμπλόνι. Μέχρι τότε, νομίζω, πρέπει οι νέοι Δήμοι να φτιάξουν δικά τους τοπικά πλάνα, που να μπορέσουν τουλάχιστον να μην ξαναφέρουμε την Κέρκυρα σε αυτή την κατάσταση που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Και εύχομαι αυτό το καλοκαίρι, με ένα σοβαρό σχεδιασμό, να μην αντιμετωπίσουμε φαινόμενα του 2017 και του 2018.